5 ταινίες αυτήν την εβδομάδα, το γνωστό φάσκελο. Μία είναι αυτή που προτείνω αναπιφύλακτα, οι άλλες είναι με λίγο σφίξιμο. Είναι η ταινία του Ντένι Ηλιάδη, η καινούργια που γύρισε στην Αμερική, το Plus One. Είχαμε να δούμε ταινία του Ντένι γενικότερα από το 2009 που μας είχε δώσει το remake του Last House on the Left. Και εδώ πέρα έχουμε ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος, Plus One. Εμφανίζονται όλοι οι ήρωες σε ένα πάρτι, εις διπλούν, γιατί έχει σκάσει ένας κομίτης από το διάστημα και κάτι προκαλεί στην ηλεκτρική ενέργεια, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση μερικών λεπτών στην εμφάνιση σωσιών των χαρακτήρων της ταινίας, οι οποίοι σκάνε στο ίδιο πάρτι και γενικά αν συναντηθούν μεταξύ τους δεν ξέρεις τι θα πρωτοσυμβεί. Πολύ τολμηρή ιδέα. Και την φέρνει εις πέρας ο Ντένις ο Ηλιάδης, γι' αυτό τον αγαπάμε και τσακίδια να πάτε να δείτε την ταινία. Το άλλο είναι το πώς γυρίστηκε από τον Walt Disney και το στούντιό του στη δεκαετία του 60 η Mary Poppins. Η μαγική ομπρέλα λέγεται. Ωραία όταν μας δείχνει τα παρασκήνια του Hollywood. Λίγο μπάζω όταν μας δείχνει την παιδική ηλικία της συγγραφέας της Mary Poppins, Emma Thompson. Υπάρχει η ιταλική ταινία Miele, το μέλι, με την, που είναι η σκηνοθετική, έτσι, η πρώτη εμφάνιση της ηθοποιού Valeria Golino. Είναι λίγο της αυτοκτονίας. Άξι, υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που θέλουν να αυτοκτονούν αυτό τον καιρό, είναι της μόδας. Και μετά έχουμε το «Επιστροφή στο Ring» με Sylvester Stallone και Robert De Niro, που επιστρέφουν στο Ring. Το οργισμένο είδωλο συναντάει το Rocky και καλά με το ζόρι, ας το λίγο. Και τελευταίο είναι το «Bella and Sebastian», όχι το συγκρότημα. Μια καγκουριά με σκυλάκια και εβραίους και βουνά και... Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και τέτοια. Γενικώς, ό,τι κάνει ο διπλανός. Αυτά.